Καλώς ήρθατε στο Telecontrol και σε ένα ακόμη spoiler για τη σειρά Σασμός. Όπως όλα δείχνουνε, γλυκό πικρό θα είναι το τέλος της φετινής σεζόν. Όπως έχουμε δει, δεν έχουν υποφέρει λίγα οι ήρωες της Άνω Ποριάς σε σχεδόν δύο χρόνια που παρακολουθούμε με κομμένη την ανάσα. Χαρές, λύπες, εξαφανίσεις, μυστήρια, φυλακή απομόνωση, δάκρυα και κατάρες, όλα τα έχουμε δει πλέον. Εκτός από ευτυχισμένους γάμους όμως. Γι' αυτό το λόγο, οι σεναριογράφοι της σειράς, με επικεφαλή την Εμμανουέλα Αλεξίου, αποφάσισαν το φετινό τέλος να κρύβει μέσα του μεγάλες δόσεις χαράς και συγκίνησης και πολλά πλάνα από το χορό του Ισαΐα. Καλά καταλάβατε, η φετινή σεζόν θα ολοκληρωθεί με δύο μεγάλους γάμους που θα φέρουν δάκρυα χαράς και συγκίνησης στους κατοίκους του ορεινού χωριού της Κρήτης και κατά συνέπεια σε εμάς. Άλλωστε και πριν λίγες μέρες, ήδη οι πρωταγωνιστές με αφορμή το γάμο της Μαρίνας και του Αντώνη αναρωτήθηκαν μέσω των κοινωνικών δικτύων και αναρτώντας σχετικές φωτογραφίες πότε θα πάνε σε κάνα φυσιολογικό γάμο. Πρώτη και καλύτερη θα ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας η Θοδώρα και ο Γιώργος. Ο Λευτέρης ορφανός σύντομα θα αποκαλύψει στον έρωτα της ζωής του την πραγματική του ταυτότητα και ενώ εκείνη στην αρχή θα τον εγκαταλείψει και εκείνος θα προσπαθήσει να μαζέψει τα κομμάτια του, στη συνέχεια οι δυο τους όχι απλά θα ενωθούν, αλλά θα αποφασίσουν να δεθούν και με τα ιερά δέσμα του γάμου. «Δεν μπορώ να ζήσω μακριά σου, Θοδώρα. Η σχέση μας με καθόρισε. Είσαι αυτό που έψαχνα στη ζωή μου. Και δεν θέλω να σε χάσω. Τι λες, θέλεις να γίνεις επίσημα η κυρία Βιδάλη?» Θα της μη πεσμένο στα γόνατα και η Θοδώρα δεν θα προλάβει καν να απαντήσει από τη συγκίνησή της. Εξίσου χαρούμενοι θα φανούν με την εξέλιξη της σχέσης τους και οι γονείς της. Παρόλο που στην αρχή είχαν τις αμφιβολίες τους, η Άννα και ο Παντελής θα είναι ενθουσιασμένοι που η κόρη τους μετά από τόσα βάσανα κατάφερε να αγγίξει την προσωπική της ευτυχία στο πλευρό του Γιώργου. Το δεύτερο ζευγάρι που θα ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας στο τέλος της σεζόν θα είναι αυτό της Ασπασίας και της Μύρωνα. Η συγκατοίκησή τους μπορεί να αναδεικνύει κάποια προβλήματα στη σχέση τους, όμως στην ίδια στιγμή θα αποκαλύψει πόσο ταιριαστή είναι και πως τελικά δεν μπορούν να ζήσουν ο ένας μακριά από τον άλλον. Ο Μύρωνας θα της κάνει πρόταση γάμου και η Άσπα θα του απαντήσει «Είναι τιμή μου να γίνω γυναίκα σου. Είσαι ο μόνος άντρας που στάθηκες με τόση αυταπάρνηση στο πλευρό μου. Προχωράμε μαζί και στα καλά και στα άσχημα, πάντα μαζί», θα δηλώσει, κάνοντας τον βοηθό του Αντώνη να λιώσει από τη χαρά του. Στην Άνω Ποριά, εκτός από γάμους και γλέντια, περίοπτη θέση θα έχει και η έκπληξη. Μετά από καιρό θα εισβάλλουν δύο πρόσωπα που άφησαν ανεξίτηλο το σημάδι τους. Και αυτοί θα είναι ο Μάκης Χριστογιάννης και ο Βλάσης Καραπάνος. Ο μεν πρώτος θα βρεθεί στην Κρήτη για να προσεγγίσει ξανά τη Στέλλα, η οποία θα εκπλαγεί βλέποντάς τον μπροστά της. Ενώ ο δεύτερος θα επανέλθει στις οθόνες μας μέσω flashback για να φωτίσει στιγμές του παρελθόντος, όσο ήταν μπλεγμένος με την παρανομία. Λέγεται μάλιστα πως θα αποδειχτεί η συνεργασία που είχε με τον Ευθύμη Φαρμάκη. Ο τελευταίος ούκο λίγες φορές τον έχει αναφέρει.